Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ Κώστα, αγαπητοί δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά βρίσκομαι σήμερα στην Λάρισα, στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, για να συμπαρουσιάσουμε μαζί με πολλούς συναδέλφους στην κυβέρνηση ένα, πιστεύω, οραματικό σχέδιο για την Θεσσαλία του 2030. Ένα σχέδιο το οποίο αποτυπώνεται αναλυτικά σε αυτόν τον τόμο, τον οποίο έχετε στη διάθεσή σας. Είναι ταυτόχρονα αναρτημένο το υλικό και στην σελίδα, στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης. Και τολμώ να πω, αγαπητέ Κώστα, ότι η πυκνότητα των έργων που δρομολογούνται στην Θεσσαλία πραγματικά καθιστά τη Θεσσαλία πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι υπερβολή να σας πω αυτό το οποίο εισέπραξα από την, για ακόμα μια φορά, από τη σύντομη παρουσία μου στη Θεσσαλία σήμερα, αυτή την αίσθηση ότι πράγματι η περιφέρεια αυτή έχει έναν πολύ ισχυρό αναπτυξιακό σφιγμό, τον οποίο ερχόμαστε εμείς να ενισχύσουμε μέσα από μια σειρά από δράσεις, έργα υποδομών, έργα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσει η περιφέρεια αυτή να ξεδιπλώσει όλο της το αναπτυξιακό δυναμικό. Αλλά ταυτόχρονα η ανάπτυξη η οποία θα δημιουργηθεί να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη και το αναπτυξιακό μέρισμα να μοιράζεται δίκαια σε όλους. Και όταν λέμε σε όλους, εννοούμε σε κάθε γωνιά της περιφέρειας, διότι από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι για μένα δεν νοείται να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας. Κάθε Έλληνας πολίτης, είτε είναι στο κέντρο της Θεσσαλίας, εδώ πέρα στην Λάρισα, είτε είναι σε ένα ορεινό χωριό της Αγιθέας, θα πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, τις ίδιες δυνατότητες, την ίδια πρόσβαση στην πρόνοια της πολιτείας, την ίδια δυνατότητα τελικά για ατομική και οικογενειακή και συλλογική προκοπή. Και νομίζω ότι το σχέδιο αυτό κάνει πράξη και εδώ στη Θεσσαλία, αυτό το όραμα. Δεν είναι απλά ένας κατάλογος έργων. Αποτυπώνει μια συνολική αναπτυξιακή λογική για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της χώρας, κατά προέκταση και το μέλλον της Θεσσαλίας. Ένα μέλλον το οποίο στηρίζεται πρωτίστως στη δυνατότητά μας να ξεκλειδώνουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας. Και εδώ η Θεσσαλία, και λόγω της γεωγραφίας της, δεν είναι μόνο η καρδιά του πρωτογενού τομέα, είναι μια περιφέρεια η οποία έχει θάλασσα, έχει βουνό, έχει νησιά. Πραγματικά έχει πάρα πολλές δυνατότητες, πολλές από τις οποίες ήδη αναπτύσσονται μέσα από το σημαντικό έργο το οποίο επιτελεί η περιφέρεια και βέβαια σε συνεργασία πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού. Εντάξει, για τον Κώστα δεν χρειάζεται να πω πολλά. Εξάλλου γνωριζόμαστε από το 2004 όταν μπήκαμε μαζί στη Βουλή και με τον Μάξιμο. Τότε και εντάξει, μπορεί να γκριζάραν λίγο τα μαλλιά μας, αλλά νομίζω ότι έχουμε εξακολουθήσει να διατηρούμε την ίδια έτσι ενέργεια και το ίδιο ενδιαφέρον για την προκοπή του τόπου. Μιλήσαμε λοιπόν, και δεν θέλω να ξαναπώ όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν από τους συναδέλφους υπουργούς, για τους τέσσερις άξονες ενός σχεδίου που συμπεριλαμβάνει 570 έργα και το οποίο έχει έτσι, οικονομικό αποτύπωμα το οποίο ξεπερνά τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Να τονίσω μόνο κάποια τα οποία πιστεύω ότι κάποιες παρεμβάσεις που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Στον τομέα των υποδομών. Για τον Ε65 έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το βόρειο τμήμα του Ε65 ήταν κλινικά νεκρό. Δεν θα ολοκληρώνταν ποτέ αυτός ο δρόμος, εάν η κυβέρνηση δεν καταλάβαινε σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο να μπορέσει να ξεβλοκάρει το έργο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μετά καπάκι να εξασφαλίσει και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Ε65 λοιπόν γίνεται πράξη. Και επιτέλους σπάει από μόνος ειδικά τη Δυτική Θεσσαλία και συνδέεται η Θεσσαλία με την Εγνατία αλλά και με την Παθέ μέσω της Λαμίας. Ταυτόχρονα γίνονται μια σειρά από μεγάλα έργα οδικών υποδομών. Θα σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Κώστας και νομίζω το είπε πολύ σωστά. Η σύνδεση με τα Φάρσαλα, την οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, οριμάζει μελετητικά το έργο. Ο δρόμος αυτός θα γίνει. Θα βρούμε
στη θέμα του οδικού χώρου. Και όταν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε πότε και πώς θα γίνει, θα σας το ανακοινώσουμε. Αλλά βλέπετε ότι σε αυτή την κυβέρνηση υπάρχει μια συνέπεια λόγων και έργων. Γιατί μιας και μιλάμε για μεγάλα έργα υποδομών και μιας και μιλάμε για τα Φάρσαλα. Θυμάμαι όταν βρέθηκα στα Φάρσαλα πριν από 2 χρόνια ήταν, νομίζω. Και τότε μιλήσαμε για το φράγμα της Σκοπιάς του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι απόλυτο σαφές ότι το έργο αυτό είναι κρίσιμο, κρισιμότατο σαν δευτικό έργο, σαν αντιπλημμυρικό έργο. Και βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση η διαδικασία μέσως ΔΙΤ να έχει προχωρήσει με ταχύτητα και να έχουμε πια χρηματοδοτικό εργαλείο, πολύ σύντομα να έχουμε οριστικό ανάδοχο και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του έργου. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για μεγάλα έργα αρδευτικά υποδομής, δεν μπορώ να μην θίξω το μεγάλο, τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο για τη Θεσσαλία είναι η διαχείριση του νερού. Είναι κάτι για το οποίο μιλάω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμήθηκα μια επίσκεψη που είχα κάνει στο Δήμο Κιλελέρος, απλώς βουλευτής, το 2005 πρέπει να ήταν στην κοπή μιας πίτας, όπου από τότε θυμάμαι ότι μιλούσα για την ανάγκη να φροντίσουμε τους υδάτινους πόρους. Και έλεγα τότε, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, ότι ξέρετε, δεν υπάρχει εδώ μια μαγική λύση. Διότι μην κοροϊδευόμαστε. Για 30 χρόνια λέγαμε τι ωραία, θα φέρουμε το νερό από τον Αχελό και θα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα ως διαμαγείας. Δεν λέμε ότι η μερική μεταφορά νερού από τον Αχελό δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Αλλά από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα, είπαμε ότι χρειαζόμαστε μια συνολική πολιτική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η οποία συμπεριλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους έργα, όχι μόνο το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ. Εμβληματικό έργο είναι το έργο του Ταυροπού. Είναι το φράγμα της Μεσοχώρας ως υδροηλεκτρικό έργο, το οποίο επιτέλους προχωράει μετά από τόσα χρόνια αβελτηρίας. Σκεφτείτε ότι σήμερα εισάγουμε φυσικό αέριο και έχουμε ένα έτοιμο φράγμα, πρακτικά έτοιμο, το οποίο πρέπει να ξοδεύουμε ένα σκασμό λεφτά για να το συντηρούμε και δεν ήμασταν στη θέση να το γεμίσουμε και να το λειτουργήσουμε ως υδροηλεκτρικό έργο για λόγους τους οποίους εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμένα. Και βέβαια μια σειρά από επιμέρους εγκυοβελτιωτικά έργα, πολλά τα υλοποιεί η περιφέρεια, πολύ μικρότερης κλίμακας. Άρα ερχόμαστε και λέμε ότι λύνουμε το πρόβλημα του νερού μέσα από μια συνολική θεώρηση, με μια σειρά έργων μεγάλων, μεσαίων, μικρών και ταυτόχρονα, και θέλω να το τονίσω αυτό, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγρότες μας, εκτός από νερό, να μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε φτηνή ενέργεια. Κρατήστε αυτό το οποίο σας είπε ο Άδωνης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για πολλά χρόνια το ενεργειακό κόστος ήταν συγκριτικό μειονέκτημα για τη χώρα μας. Γιατί εισάγαμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αν εξαιρέσει κανείς τον φτηνό λιγνίτη, ο οποίος και αυτός έγινε στην πορεία πολύ ακριβώς λόγω των δικαιωμάτων, η χώρα δεν είχε συγκριτικό πλεονέκτημα στην ενέργεια. Μπορεί μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα και σκεφτείτε τι θα σημαίνει για τους αγρότες μας η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ή πάρα πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια για το κόστος παραγωγής σας και για την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, ειδικά εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Αυτό είναι το μέλλον. Το μέλλον δεν είναι μόνο οι κλασικές επιδοτήσεις, τις οποίες αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε με μεγάλη προσπάθεια να διασφαλίσει, είναι πώς θα μετατρέψουμε συνολικά τον πρωτογενή μας τομέα σε ένα τομέα ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός, ο οποίος θα κάνει χρήση της καινοτομίας, ο οποίος θα εκπαιδεύει τους αγρότες μας. Είμαστε πολύ χαμηλά ακόμα στην κατάρτιση των αγροτών και φυσικά μια αγροτική παραγωγή που θα είναι βιώσιμη. Το ξέρουμε καλά, εκεί πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά λεφτά, πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε. Και εδώ στη Θεσσαλία, επειδή είστε πρωταγωνιστές, είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεστε και πρωταγωνιστείτε σε μια σειρά από τέτοιες πρωτοβουλίες. Και εμείς βοηθήσαμε. Βοηθήσαμε με φορολογικά κίνητρα. Σας είχα πει προεκλογικά, θα μειώσω το φόρο για τους αγρότες οι οποίοι συνεργάζονται και το κάναμε πράξη. Γιατί θέλουμε παραπάνω κίνητρα για συνεργατικά σχήματα, για ομάδες παραγωγών, για νέους συνεταιρισμούς. Εκεί είναι το μέλλον, γιατί εκεί υπάρχουν οι οικονομίες κλίμακος και η δυνατότητα να μπορεί κανείς να αξιοποιήσει όλη την αλυσίδα παραγωγής, να τυποποιήσει τα προϊόντα και κυρίως να χτυπάει αγορές του εξωτερικού. Και βέβαια η αύξηση των εξαγωγών είναι εντυπωσιακή, από 6,6 δις σχεδόν στα 10 δις στα αγροτικά μας προϊόντα. Υπάρχει πραγματική δυναμική στη χώρα, την οποία είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε και να την υποστηρίξουμε σε βάθος χρόνου και γι' αυτό και πιστεύω
ακράδαντα ότι παρά τις αναταράξεις, την ενεργειακή κρίση, το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας και ειδικά στη Θεσσαλία είναι ένα μέλλον εξαιρετικά αισιόδοξο. Γιατί έχουμε ένα συνολικό σχέδιο. Το πώς βλέπουμε το πρωτογενή τομέα σε 5, 10, 15 χρόνια από τώρα, ξέρουμε τις επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, τις υλοποιούμε και ταυτόχρονα στεκόμαστε και κοντά στους αγρότες όταν αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα. Γυρίζουμε πίσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης όλων για το 2023. Μειώσαμε το ΦΠΑ σε λιπάσματα και σε ζωοτροφές. Δεν μιλήσαμε πολύ για την κτηνοτροφία μας, αλλά ξέρουμε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Απ' την άλλη, ξέρουμε ότι μπόρεσαν επιτέλους οι κτηνοτρόφοι μας να πάρουν τιμές που δεν τις είχαν ξαναδεί. Γιατί? Γιατί τσακίσαμε στην κυριολεξία και τα ζητήματα των παράνομων ελληνοποιήσεων. Δώσαμε τη δυνατότητα δηλαδή και στους κτηνοτρόφους να παίρνουν τις τιμές που είναι αντίστοιχες με τα προϊόντα τους. Και συγκρατήσαμε συνολικά τις τιμές στη χώρα. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι χαμηλότερος από ό,τι είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καλάθι του νοικοκυριού, σε πείσμα όσων το χλέβασαν, δούλεψε στην πράξη. Το Market Pass αρχίζει να εκταμιεύεται. Σχεδόν 2 εκατομμύρια εγκεκριμένες αιτήσεις μέσα σε 3 μέρες. 10% έκπτωση σε όλες τις αγορές για το 80% των νοικοκυριών. Για τους επόμενους 6 μήνες, από 22 ευρώ μέχρι σχεδόν 100 ευρώ για μια πολύτεκνη οικογένεια. Και από πού πήραμε τα λεφτά, πού τα βρήκαμε τα λεφτά, ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους στους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα 2 διελιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από 2 και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα, αλλά όπως είπαμε, στην πράξη, στην ουσία, αποτέλεσμα 0. Για το πρωτογενή τομέα, λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο, έτσι μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί την παρακολούθησα και σήμερα, την ήξερα βέβαια, τα σκόρδα στον πλατήκα μου. Για προσέξτε λοιπόν τι γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει, 1.300 στρέμματα, βγάζουμε το καλύτερο σκόρδο στον κόσμο, αλλά δεν πρέπει να το λέμε εμείς, δεν αρκεί να το λέμε εμείς, τι ωραία που είναι τα σκόρδα μας, κάποιος πρέπει να μας το πιστοποιήσει αυτό. Αν λοιπόν προσέρχεται και συνεργάζεται ένας εταιρισμός με το Πανεπιστήμιο, γίνεται μια πιστοποίηση και ξαφνικά έρχεται μια εταιρεία από την Ιαπωνία και υπογράφει στις αρχές Μαΐου το πρώτο συμβόλαιο για αγορές σκόρδων για συμπληρώματα, γιατί τώρα έχουμε και με τη Βούλα το καλύτερο σκόρδο. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει, μου λέγανε οι παραγωγοί. Από 2 ευρώ, 6 ευρώ. Από 2 ευρώ, 6 ευρώ. Για να δείτε πώς μπορούμε να ξεκλειδώσουμε αξία, την οποία κάποιοι άλλοι την έπαιρναν εκτός Ελλάδος και την οποία πρέπει επιτέλους να προφυλάξουμε ως εθνικό πλούτο. Για τα ενεργειακά μίλησε και ο Κώστας εκτενώς για αυτή τη μεγάλη μετάβαση την οποία κάνουμε. Γίνονται πολλά έργα εδώ πέρα στη Θεσσαλία, κυρίως φωτοβολταϊκά, τα οποία θα βοηθήσουν συνολικά την ανάπτυξη της χώρας. Πολλά έργα στο δίκτυο για να μπορέσουμε να βάζουμε περισσότερα έργα. Το μέλλον είναι η στήριξη και των συστημάτων, τα έργα τα οποία έχουν και συστήματα αποθήκευσης, γιατί αυτά χρειαζόμαστε για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ισορροπία στο δίκτυο συνολικά. Και για μας η πράσινη μετάβαση δεν είναι απλά ένα στοίχημα, είναι ένας μονόδρομος τον οποίο η χώρα θα διανύσει και μετά την, καθώς θέλω να θυμίσω ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ρωσική εισβολή, την απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία και πέραν της προφανούς στήριξης την οποία παρέχουμε σε μια χώρα η οποία είναι αμυνόμενη, θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τα σύνορα δια της βίας χωρίς να μην υποστεί δραματικές συνέπειες. Γι' αυτό η στήριξή μας στην Ουκρανία είναι τόσο σημαντική, αλλά η Ουκρανία άνοιξε και τον ασκό του αιώλου ως προς τα ενεργειακά. Στηρίξαμε την κοινωνία και εξακολουθούμε να τη στηρίζουμε. Λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, το ξέρετε εσείς, δεν υπάρχει πια ζήτημα ουσιαστικά. Θυμάστε τι λέγαμε πριν από ένα χρόνο, τι λέγαμε στην αρχή του χειμώνα, πόσο δραματικά κάποιοι πίστευαν ή παρουσίαζαν ότι είναι τα πράγματα. Ελέγξαμε όμως και αυτό το ζήτημα. Οι τιμές είναι πιο πτωτικές. Το φυσικό αέριο θα είναι καύσιμο μετάβασης. Μπορεί να εμπλουτίζεται με βιομεθάνιο, το οποίο πρέπει να παράγουμε σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα, αλλά θα χρειαστούμε για τις επόμενες δεκαετίες φυσικό αέριο, αλλά θα παράγουμε όλο ένα και περισσότερη ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έρχομαι τώρα εν συντομία στα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία θίξαμε. Υγεία. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους υγειονομικούς για την πολύ μεγάλη πλάτη την οποία έβαλαν στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας. Και το κράτος ανταποκρίθηκε, πιστεύω, πολύ καλύτερα από ό,τι πολλοί προέβλεπαν και ενίσχυσε σημαντικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχατε 39 ΜΕΘ εδώ πέρα, στη Θεσσαλία. Έχετε 62 τώρα, πλήρως λειτουργικές. Προσθέστε και πόσες είναι οι παιδιατρικές, 6 ακόμα. 6 παιδιατρικές, οι οποίες είναι προϊόν ιδιωτικής δωρεάς. Και φτάνουμε στις 68 μονάδες εντατικής θεραπείας. Σημαντική πόρη, με απτέρυγα να το πω και εγώ εδώ, του Γενικού Νοσοκομείου, με την συνεργασία της περιφέρειας. Δρομολογείται, αλλά θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο ανθρώπινο δυναμικό. Έχετε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό εδώ στη Θεσσαλία, όχι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, συνολικά σε όλες τις δομές υγείας. Και ο σκοπός μας είναι πάντα όχι μόνο να ενισχύουμε με υποδομές, αλλά να ενισχύουμε και με ανθρώπινο δυναμικό. Και ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνεται σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και σε κέντρα υγείας. Είναι αυτοί που μας λένε ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πάνε, λέει, μόνο σε λίγους και σε εκλεκτούς. Είναι μία ακόμα δράση του Ταμείου Ανάκαμψης που θα έχει σημαντικό αποτύπωμα και εδώ στην Θεσσαλία. Και τα θέματα της παιδείας των σχολείων τα είπε πολύ καλά η ΖΕΤΑ. Να σταθώ και πάλι στο πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε 25.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς ήταν αναπληρωτές, πήγαιναν από χωριό σε χωριό ή από πόλη σε πόλη, περιπλανόμενοι ουσιαστικά, να μην μπορούν να έχουν μια σταθερότητα στο επάγγελμά τους. Αυτό το αντιμετωπίσαμε με τρόπο που θα έλεγα είναι πολύ δραστικός και βέβαια εξακολουθούμε και στηρίζουμε τα πανεπιστήμια μας, τα οποία απελευθερώνονται, γίνονται πιο δημιουργικά, συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία. Εντυπωσιακή η δουλειά η οποία γίνεται στο κέντρο καινοτομίας JOIST και ταυτόχρονα δίνουν και μια αναπτυξιακή δυναμική σημαντική. Οι ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται εδώ στη Θεσσαλία είναι πάρα πολλές. Δεν είναι μόνο στον τομέα των ανάσχομων πηγών ενέργειας. Υπάρχει μια συνολική δυναμική, διότι έχετε την τύχη να είστε μια περιφέρεια η οποία έχει πρωτογενή τομέα, έχει σημαντική μεταποίηση και έχει και τριτογενή τομέα, στον οποίο θέλω να συμπεριλάβω και να κάνω μια ειδική μνήμα στα θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Η Λίνα έφυγε γιατί είχε μια υποχρέωση στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελευσίνας. Αλλά θέλω να το πω ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει στον πολιτισμό, ειδικά εδώ στη Θεσσαλία, είναι μοναδική. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ τέτοια παρέμβαση σε συνεργασία με την περιφέρεια, με ανάδειξη σημαντικότατων πολιτιστικών θησαυρών που καθιστούν πια την Θεσσαλία έναν αναδυόμενο τουριστικό προορισμό. Από πού να αρχίσει κανείς, άμα δει κανείς τη Θεσσαλία, από τα μετέωρα, από το Πήλιο, από τα νησιά των Σποράδων, καταδικό πάρκο Αλονίσου. Αυτό ήταν ένα προσωπικό μου στοίχημα, το οποίο το κερδίσαμε και δεν μπορώ να μην εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα περιοδικά στον κόσμο ανέδειξε το πάρκο της Αλονίσου, το καταδυτικό, το ραβάγιο της Περιστέρας, ως το πρώτο προορισμό για καταδυτικό προορισμό στον κόσμο. Στον κόσμο. Και αυτό βέβαια είναι η αρχή μόνο. Διότι δεν θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα να βουτήξει για να δει κοράλια, γιατί δεν έχουμε κοράλια. Και πάρα πολλά πολύχρωμα ψάρια. Έχουμε πολύ ωραία ψάρια, αλλά δεν είναι τόσο πολύχρωμα όσο σε άλλα μέρη. Αλλά μπορεί να έρθει για να δει κάτι μοναδικό, που είναι τα επισκέψιμα πια ναυάγια, οι ενάλλειες αρχαιότητες, κάτι το οποίο καμία άλλη χώρα δεν έχει να προσφέρει. Και βέβαια ταυτόχρονα θα ανοίξουν και τελείως καινούργιοι προορισμοί, οι ορεινοί μας προορισμοί, τα βουνά των Τρικάλων, τα βουνά της Καρδίτσας, οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν εκεί είναι εξαιρετικά σημαντικές. Το αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο παρουσιάσαμε, τρεις δήμοι ορεινοί, οι οποίοι συνεργάζονται για πρώτη φορά για να δούμε μια καινούργια αναπτυξιακή δυναμική για το τι σημαίνει να στηρίζουμε την ορεινή Ελλάδα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα τουριστικό προϊόν σε συνδυασμό με τον πολιτισμό,
και οι παρεμβάσεις είναι πάρα πολλές και στο Αρχαίο Θέατρο οι παρεμβάσεις είναι πολύ εντυπωσιακές. Να ευχαριστήσω και όλα τα στελέχη της Εφορίας Αρχιτέκτων και όλα τα στελέχη της Περιφέρειας, γιατί έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά για να μπορούν αυτά τα έργα να οριμάζουν, καταστούν τη Θεσσαλία ως έναν πάρα πολύ σημαντικό αναδυόμενο τουριστικό προορισμό. Τέλος, φυσικές καταστροφές. Θυμάμαι όταν πέταξα με το ελικόπτερο με κάποιους συναδέλφους να βρεθώ στην Καρδίτσα μετά την καταστροφή του Ιαννού. Πέραν του ότι σφίγγεται η καρδιά σου πάντα όταν βλέπεις την έκταση της καταστροφής, θυμάμαι περπάτησα στην πόλη και το κλίμα ήταν πολύ βαρύ. Όπως φανταζόταν κανείς, μια πόλη η οποία ουσιαστικά είχε πλημμυρίσει ολόκληρη. Όλες τα ισόγεια, ουσιαστικά μαγαζιά είχαν καταστραφεί και κάναμε μια πολύ σημαντική δουλειά. Ποτέ δεν έχει υπάρξει γρηγορότερη αποκατάσταση φυσικής καταστροφής από αυτό το οποίο έγινε στον Ιαννό. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οι καλόπιστοι πολίτες της Θεσσαλίας, ειδικά της Καρδίτσας, των Τρικάλων, μέρος της Λάρισσας, μας το πιστώνουν. Θα το έχουμε και ένα διαφορετικό μηχανισμό πια μέσα από τη δουλειά που κάναμε με τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, κρατικής αρρωγής, για να μπορούμε γρήγορα να παρεμβαίνουμε σε αυτές τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες θα μας συνοδεύουν. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσα λεφτά δώσαμε για αγροτικές αποζημιώσεις. Αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας, επειδή η κυβέρνηση αυτή δεν είχε μόνο σχέδιο τετραετίας, αλλά έχει σχέδιο οκταετίας και παραπάνω. Έχουμε σχέδιο μέχρι την Ελλάδα του 2030. Μία από τις μεταρρυθμίσεις που δεν προφτάσαμε να ολοκληρώσουμε ακόμα είναι η μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ. Παρότι ο ΕΛΓΑ στάθηκε δίπλα στους αγρότες, αλλά στάθηκε με ταχύτητα, αλλά η συνολική μεταρρύθμιση του πώς, όχι το πώς αποζημιώνουμε, αλλά το πώς χρεώνουμε ανάλογα με την επικινδυνότητα των καλλιεργειών, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Θα μας απασχολήσει σύντομα στη δεύτερη τετραετία μας. Και να κλείσω με κάτι το οποίο είναι βαθιά ανθρώπινο και αφορά πάλι τα ζητήματα της υγείας. Επειδή πρώτα και πάνω απ' όλα έχει σημασία η ανθρώπινη ζωή. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε πολύ συχνά την υγεία μόνο ως μια παρέμβαση που γίνεται στα νοσοκομεία μας και βλέπουμε την υγεία μέσα από το πρίσμα της περίθαλψης που έχουμε στα νοσοκομεία. Και τα νοσοκομεία προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ένα ολιστικό σχέδιο υγείας. Κρατήστε το νούμερο το οποίο σας έδωσε ο Θάνος. Μέσα από το προληπτικό πρόγραμμα μαστογραφιών, το οποίο ονομάσαμε Φόφη Γεννηματά, δώσαμε τη δυνατότητα σε κάθε Ελληνίδα να κάνει μια μαστογραφία προληπτική από 50 έως 69 ετών. Πολλές από αυτές τις γυναίκες δεν είχαν κάνει ποτέ τους μαστογραφία. Μπορεί να ήταν μια γυναίκα σε ένα χωριό, δεν γνώριζε, μπορεί να γνώριζε καν την μαστογραφία και έλαβε ένα μήνυμα από το κράτος ότι σου δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. 428 γυναίκες. Σκεφτείτε το λίγο. Εδώ στη Θεσσαλία μόνο παραπάνω από 5.000 ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, ακόμα, αυτό τρέχει το πρόγραμμα συνέχεια. Αλλά εδώ σκεφτείτε, 428 γυναίκες της διπλανής πόρτας. Εδώ, συντοπίτες σας, συγχωριανοί σας, δεν γνώριζαν ότι είχαν καρκίνο του μαστού. Η πρόβλεψη για τη θεραπεία τους τώρα που το γνωρίζουν είναι συντριπτικά καλύτερη από ότι όταν θα το μάθαιναν, ενδεχομένως με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και να τους στερούσε τη ζωή. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική υγείας στην πράξη με ένα κράτος το οποίο νοιάζεται και φροντίζει όλους τους πολίτες. Και αυτή την πολιτική, αυτή η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να την υπηρετεί. Διότι έχουμε, και να κλείσω με αυτό, γιατί θα έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα το απόγευμα, έχουμε ένα συνολικό σχέδιο για τη χώρα. Δεν θα κάνω πολιτικές παρατηρήσεις τώρα, γιατί θα αδικήσω την σημασία που αποδίδουμε στο ανεψεγόσιο το οποίο σας παρουσίασα, αλλά θα πω μια κουβέντα μόνο. Θέλω οι Θεσσαλείς να συγκρίνουν και να κρίνουν. Να δουν το έργο το οποίο επιτελέσαμε σε σχέση με το τι έγινε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Αλλά επειδή κανείς δεν ψηφίζει, ξέρετε, για αυτά τα οποία έγιναν, οι πολίτες θέλουν να δουν προσδοκία, θέλω να συγκρίνουν αυτά τα οποία τους λέμε ότι θα κάνουμε κοστολογημένα, σχεδιασμένα, με την συνέπεια πια ενός κόμματος και μιας κυβέρνησης, η οποία τήρησε τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπέγραψε με τους πολίτες. Διότι όταν σας λέγαμε το 19 ότι έχουμε σχέδιο, φαντάζομαι ότι πολλοί μπορεί και να μην τα πίστευαν αυτά τα οποία λέγαμε.
Όμως παρά τις τεράστιες δυσκολίες που μας έτυχαν, ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Σκεφτείτε πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε τη δεύτερη τετραετία, αν μας τύχουν λίγες λιγότερες κρίσεις και με τη σιγουριά ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.